Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, της Προέδρου και της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες του Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος και του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης. Στο επίκεντρο τέθηκαν ποινικά ζητήματα που απασχολούν τον νομικό κόσμο και οριοθετούνται ως βάσεις διαμόρφωσης μιας νέας πρόσληψης σε ό,τι αφορά τις ποινικές δίκες και τα αδικήματα. Νομίζω ότι είχε εξαιρετικό επιστημονικό ενδιαφέρον για όλους. Και τους συναδέλφους μας, ανεξαρτήτως του αν ασχολούνται ιδιαίτερα με το ποινικό δίκαιο ή όχι. Είναι ειδικά ποινικά ζητήματα, αλλά είναι τρέχουσες επικαιρότητας. Όπως ήταν αναμενόμενο, από τα κύρια ζητήματα που τέθηκαν στο περιθώριο της επίσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης ήταν το νέο δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου, που αποτελεί χρόνιο αίτημα φορέων και πολιτών της περιοχής, με τον Γιώργο Φλωρίδη να σημειώνει ότι η δημοπράτησή του αναμένεται μέσα στον ερχόμενο μήνα. Είναι πλέον πιο όριμο από ποτέ. Θα έχουμε προκήρυξη του διαγωνισμού. Αυτό σήμερα ανήλυε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Νομίζω θα γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οφείλω να πω εδώ ότι αυτό που μας επιβεβαιώσει η νέα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης επιβεβαιώθηκε και από τον Υφυπουργό Υποδομών αρμόδιο για τα ΣΔΙΤ, τον κύριο Ταχιάου, με τον οποίο είχα συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα. Επιβεβαιώσαν ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι είναι ζήτημα ημερών η προκήρυξη του διαγωνισμού, διεθνούς διαγωνισμού για το κλάστερ της Κρήτης, δηλαδή την ανέλυξη του νέου δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και την ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου Ρεθύμνου. Αυτό είναι πολύ θετικό μετά από πολλά χρόνια ότι βρίσκεται σε φάση δημοπράτης. Όμως, επειδή μέχρι την ολοκλήρωση θα καθυστερήσει, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με το υπάρχον κτίριο. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όπως είπε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, η υλοποίηση αντίστοιχων έργων εκτείνεται χρονικά σε βάθος τριετίας περίπου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής κάποιος να μπορεί να προκαταβάλει το χρόνο υλοποίησης του δικαστικού μεγάρου στο Ηράκλειο, που αποτελεί αίτημα για περισσότερα από 20 έτη. Αυτή η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Να σας πω ότι για το κλάστερ της κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή το σύνολο των δικαστικών μεγάρων ανακατασκευή και ανέγερση που αφορούν την κεντρική Ελλάδα, οι δύο φάσεις, ανάμεσα στις δύο φάσεις μεσολάβησε ένα εξάμηνο. Έτσι. Αυτό θα το παρακολουθήσουμε. Επίσης να σας πω ότι σύμφωνα με τον νόμο, μετά την ανάδειξη του αναδόχου, θα έχουμε κατασκευή του δικαστικού μεγάρου μέσα σε 3 χρόνια. Έτσι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει να αφήνουμε. Όπως ανέφερε πάντως ο Υπουργός Δικαιοσύνης, διαδικασίες θα τρέξουν μέσα στο επόμενο κιόλας χρονικό διάστημα και για το υπάρχον δικαστικό μέγαρο, η ξενάγηση στο οποίο τον ευνηδίασε αρνητικά. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστη η εικόνα αυτή. Καθόλου. Αλλά θα κάνουμε κάτι για να την βελτιώσουμε, να την ευπερπίσουμε δηλαδή. Υπεσχέθηκε ο κύριος Υπουργός ότι θα δοθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις, θα δώσουμε και εμείς, ούτως ώστε να υπάρξει μια ανακαίνιση στο υπάρχον κτίριο. Όμως πρέπει να ξεκαθαριστεί με το ιδιοκτησιακό, κύριε Υπουργέ, αλλά πιστεύω ο κύριος Υπουργός, ο οποίος είναι πολύ πρακτικός, να δώσει τη λύση που χρειάζεται. Έμειναν άναυδοι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου με την κατάσταση του δικαστικού μεγάρου. Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο σε μια πόλη όπως το Ηράκλειο, με το 4ο πρωτοδικείο της χώρας και το 4ο δικηγορικό σύλλογο της χώρας, να στεγάζεται και να απονέμεται δικαιοσύνη σε αυτούς τους χώρους. Την ίδια ώρα πάντως και με φόντο ακόμη και το πιο αισιόδοξο σενάριο για την υλοποίηση του νέου δικαστικού μεγάρου, ο προβληματισμός που εκφράζουν δικηγόροι έχει να κάνει με το πώς μπορεί να απονέμεται αξιοπρεπώς η δικαιοσύνη όταν οι αίθουσες στο δικαστικό μέγαρο δεν αρκούν για να καλυφθούν οι ανάγκες, ακόμη και αν προχωρήσει όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός ο ευπρεπισμός τους ή και η ψηφιακή τους αναβάθμιση.